Αυτό δεν είναι απλό γεγονός. Και αυτός ο γέρο Πορφύριος, που αρκετοί από εμάς τον γνωρίσαμε, είναι τέκνο της Εκκλησίας. Είναι τέκνο του εσαρκωμένου Θεουλόγου. Και γι' αυτόν γεννήθηκε και σταυρώθηκε. Και αυτός ο γέροντας ο απλός, ο οποίος με την παρουσία του έδωσε τη μαρτυρία του Θεανθρώπου Χριστού, και μάλιστα ο ίδιος, ο οποίος ήταν τυφλός και ήταν στα καυσοκαλύβια και πήγε πίσω εις τη μετάνοιά του, αυτό να το προσέξουν ιδιαίτερα οι μοναχοί, έγινε μοναχός εις την καλήνη του Αγίου Γεωργίου, και ενθυμούμε όταν το συνάντησα εις το Μίλεση, μου λέει τα έκτισα εδώ και θα χρησιμοποιηθούν εν καιρό αυτά, και ότι αυτός ο Άγιος έβλεπε μακριά. Εγώ θέλω, μου λέει, να παραδώσω την ψυχή μου στον χώρο της μετανοίας μου, εις την καλήνη του Αγίου Γεωργίου. Και ήταν εκεί τυφλός και έλεγε στους υποτακτικούς του, είμαι μεν τυφλός, αλλά βλέπω στο πέλαγος και στο βάθος τα ψάρια που υπάρχουν μέσα. Ήτανε στο Μίλεση και πρόκειτο να βρει νερό, όπως ξέρετε και διαβάσατε. Και ο ίδιος εξομολογούμενος λέγει για τη δόξα του Θεού, βρήκα το νερό και το γευόμουν νοερό σαν είναι καλό. Και ήταν πολύ καλό. Ήρθε ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος από το Μαυροβούνιο της Σερβίας και μας είπε ότι επί κομμουνισμού ειδοποίησε ο ίδιος ο γέροντας αυτός, ενώ ήταν στο κελί του, ότι ένα γυναικείο μοναστήρι, μην πείτε νερό από απόψε, διότι οι κομμουνιστές έβαλαν δηλητήριο και θα πεθάνετε όλες. Και το είδεν αυτό από το κελί του. Γιατί? Γιατί όπως ο ίδιος λέει, αγάπησε τον Χριστό, είχε θείον έρωτα με τον Χριστό και έθεσε σαν πρώτο σκοπό της ζωής του να αγαπήσει τον Χριστό. Εύχομαι ταπεινά, αδελφοί μου, να μας βοηθήσει η χάρις, παρόλες τις αμαρτίες μας, παρόλα τα λάθη μας, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και όπως ο ίδιος ο Χριστός μας είπε, να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε να είστε βέβαιοι ότι παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν και είναι υπαρκτά, και η χώρα μας σήμερα και εμείς οι πνευματικοί όλοι, αφού κραζόμεθα τον πόνο του λαού, αφού κραζόμεθα τις δοκιμασίες του λαού, αφού κραζόμεθα την απελπισία του λαού μας, κι όμως εκείνος ο οποίος ποθεί τον Χριστό, εκείνος ο οποίος ποθεί τον εσαρκωμένο Θεολόγο, αυτός παρόλα τα εμπόδια που έχει στη ζωή του θα αισθάνεται μέσα του ένα πλήρωμα, διότι κοινωνεί με τον Χριστό που είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Και τότε μπορεί να οδυνάται, αλλά όμως είναι μαζί με τον Χριστό. Και τότε ακριβώς εμείς οι Έλληνες, που εμείς στο Άγιον Όρος το ζούμε, αδελφοί μου, ότι η Ελλάδα είναι η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας, και το Άγιον Όρος δεν είναι τυχαίον το ότι είναι αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού κράτους και έρχονται τόσοι και τόσοι από όλη την Οικουμένη, και το Άγιον Όρος ως φως στην Οικουμένη έρχονται εκεί και ζητούν από εμάς τον αυθεντικό πνευματικό λόγο. Να εύχεστε να το βιώνουμε, να εύχεστε να τον παραδίδουμε, να εύχεστε να τον διαλαλούμε, και να εύχεστε το Άγιον Όρος να συνεχίσει να παραδίδει Αγίους στην Εκκλησία όπως τον Πατέρα Πορφύριο. Αμήν.